να είμαστε. Τι έγινε, Αντώνη? Τι έγινε? Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ, ναι. Έγινε και αυτό. Δεν θα γινόταν κάποια στιγμή. Απλά αυτό το σκοτσέζικο ντους που κάνει ο ΠΑΟΚ φέτος, τώρα μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα. Δεν μ' άρεσε αυτό. Ναι. Δεν μ' άρεσε αυτό που είπες. Μετά συνήθως περιμένεις μια εβδομάδα. Τώρα θα γίνει μπαμπαμ. Βασικά νομίζω το μάτς της Πέμπτης με τον Ιωνικό είναι πολύ κρίσιμο για τον ΠΑΟΚ πλέον. Είναι το πιο κρίσιμο μάτς. Εγώ, πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Το μυαλό μου είναι το πιο κρίσιμο μάτς της σεζόν. Όπως αποδείχθηκε το περσινό Ιωνικός ΠΑΟΚ. Γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις και φτάσαμε στο σερί το καλό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Φτάσαμε αρχικά στο σερί και κάπου εκεί σε ένα παιχνίδι που όταν έγινε δεν καταλάβαμε το πόσο πολύ άλλαξε τη σεζόν. Το καταλάβαμε μετά. Ήταν εκείνο το ΠΑΟΚ Lincoln. Αλλά ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Λοιπόν, είναι εκπομπή που έρχεται μετά την αναμέτρηση στη διάρκεια της αγωνιστικής, στην οποία ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Τούμπα με 2-0. Υπάρχουν πολλά σημεία, πάρα πολλά σημεία, όχι πολλά, πάρα πολλά σημεία τα οποία μπορούν να σταθούν σε αυτό το παιχνίδι. Από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν δέχτηκε γκολ, κάτι που μας είχε λείψει. Από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ότι έβαλε 2 γκολ και μάλιστα σε ένα ημίχρονο. Από το γεγονός ότι στα πρώτα 10 λεπτά. Από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ το πρώτο ημίχρονο μετά τα 2 γρήγορα γκολ, η εικόνα του και οι φάσεις του θα δικαιολογούσαν ένα 3-0. Από τα στατιστικά που λένε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε στην ενδεκάδα του με 5, χωρίς 5 αναντικατάστατους παίκτες. Και τους βαφτίζω αναντικατάστατους τον Λίρατζη, τον Τσαούσι, τον Ντόγκλας, τον Κούρτης και τον Άρα, γιατί μέχρι στιγμής ο μόνος λόγος που δεν είχαν βρεθεί στην ενδεκάδα στην πλειοψηφία των αγώνων είναι γιατί υπήρχε λόγος και δεν μπορούσαν, όχι ως επιλογή προπονητή. Και το στατιστικό. Άρα, αναντικατάσταση για τον Razvan Lucescu. Αυτοί οι παίκτες που ανέφερα, οι 5 που έλειπαν χθες, είναι μέσα στους 11 πρώτους σε λεπτά συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό τους αναφέρω αναντικατάστατους. Όχι βάσει εικόνας αγωνιστικής, ναι, όχι βάσει ποιότητας, αλλά διότι αυτοί για να λείψουν και να λείψουν όλοι μαζί, μέχρι στιγμής είχε αποδειχθεί ότι μόνο λόγω προβλημάτων, τραυματισμού ή καρτών θα έλειπαν όλοι μαζί. Και είναι σίγουρο ότι αν ο Λουτσέσκου ήξερε στην αρχή της εβδομάδας ότι θα έλειπαν αυτοί οι 4, δεν θα διάλεγε αυτό το παιχνίδι για τον Κούρτης. Θα προσπαθούσε να εξαντλήσει τα περιθώρια, αν και τα εξάντλησε βέβαια, απλά θεωρητικά για να καταλάβω ότι δεν θα πρόσθεται μία ακόμα απουσία. Ένα ακόμα στοιχείο που το συζητούσαμε για την ώρα του αγώνα με τον Νίκο είναι ότι ο ΠΑΟΚ όπως δεν μας είχε μάθει να κάνει ένα ουσιαστικό ημίχρονο με 2 γκολ, δεν μας είχε μάθει να μπαίνει στα δεύτερα ημίχρονα λίγο υπνοτισμένο, για το πω μαλακά, να μην έχει καλά πατήματα. Ακόμα και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μπήκε καλά στο δεύτερο. Είχε μπει καλά στο δεύτερο. Για λίγα λεπτά, αλλά είχε μπει καλά. Εδώ στο παιχνίδι δεν είχε μπει καλά. Ακόμα και η φάση την οποία έχει ο ΠΑΣ με το δοκάρι, το οποίο δεν έχει καταγραφεί στατιστικά διότι υπήρχε offside στην αρχή της φάσης, ταρακούνησε λίγο τον ΠΑΟ. Κατά τη γνώμη μου, ναι, μεν μπορούν να υποθούν πολλά για αυτό το παιχνίδι, για όλα αυτά που ανέφερες εσύ, για το γεγονός ότι έπαιξαν οι αναπληρωματικοί, οι οποίοι όμως είχαν έρθει κάποιοι από αυτούς για βασική, και ο ΠΑΟΚ έδειξε άλλο πρόσωπο. Μπορούμε να πούμε πολλά για την είσοδο του Σβαμπ από το ξεκίνημα, ο οποίος ήταν ο πολυτιμότερος παίχτης. Μπορούν να βγουν συμπεράσματα, αλλά δεν θα έχουν βάση. Και θα σου πω γιατί. Γιατί πιστεύω ότι αυτή η δεκάδα και αυτό το σχήμα και αυτές οι αλλαγές μπορούν να κριθούν από τα επόμενα 2 παιχνίδια. Δηλαδή με ένα μάτς δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Ο ΠΑΟΚ άλλαξε, ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν τελικά το Σβάμπ στο κέντρο, ήταν αργός με τον Αγκούστο, ξέρω εγώ το ακραίο, ο Ράφα είναι παικτάρα, πρέπει να παίζει, ο Σάστρε επέστρεψε και τώρα θα κάνει σερί τρελό. Και πάνω σε αυτό. Ναι, μεν εγώ Χάρηκα για αυτό που είδα. Αλλά δεν σου φτάνει. Και λογικό είναι. Δεν μου φτάνει και δεν μπορώ να βγω και να πω τώρα εγώ εδώ ότι α, παιδιά, είδατε τελικά αυτό. Ναι, και τελικά να την πήγαιναν πίσω οι προηγούμενοι ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Θέλω και ελπίζω να δω τον ΠΑΟΚ με κάποια από αυτά πρόσωπα και με μια παρόμοια δεκάδα στο επόμενο παιχνίδι που είναι πολύ, έρχεται πολύ γρήγορα. Να δω τον ΠΑΟΚ εκεί και να το δω και την Κυριακή. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσει τώρα, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, αυτά τα επόμενα δύο παιχνίδια. Θέλω να δω αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να δείξει κάτι διαφορετικό, όπως έδειξε. Η αλήθεια είναι ότι έδειξε κάτι διαφορετικό στο μάτς του Σαββάτου. Είναι απλά ένας συνδυασμός πραγμάτων. Δηλαδή, ο πολύ αδύναμος αντίπαλος, ο οποίος δεν έδειξε τίποτα, γιατί κάποιες φορές που ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τις κάποιες αδυναμίες πίσω, δεν τις εκμεταλλεύτηκε καθόλου ο ΠΑΣ. Και το γεγονός ότι μπήκαν κάποιοι παίκτες που ήταν πιο φρέσκοι, είχαν πιο διάθεση, αλλά μπορεί μετά από ένα-δύο μάτς να έχουν χειρότερη εικόνα. Πάνω σε αυτό που είπες κάποια στιγμή, δεν γίνεται από τη μία όταν ένας παίκτης μπαίνει στην ενδεκάδα και δεν κάνει ένα-δύο καλά παιχνίδια, αλλά λέμε ότι θα το κρίνουμε σε μια σειρά αγώνων, και όταν ένας παίκτης μπαίνει και δείχνει με τη μία πράγματα να λέμε όπα, αυτός πρέπει να μείνει. Δεν γίνεται ανάλογα το τι μας συμφέρει να πηγαίνουμε και εκεί. Αυτό που μπορώ να κρατήσω είναι ότι αυτό ότι δεν έχει ρόστερο ΠΑΟΚ, ότι δεν έχει ποδοσφαιριστές, ότι είναι όλοι χαμηλού επίπεδου κτλ. Έδειξαν μια εικόνα το Σάββατο, οι παίκτες αυτοί που δεν παίζαν, ότι τελικά, τι γίνεται εδώ, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Το πρώτο πράγμα που βάζω στο τραπέζι. Είναι το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ καταγράφει και παίρνει πράγματα συνολικά από τους δύο μπακ. Η assist του Ράφα Σοάρες από στημένη φάση είναι η αρχή μιας αρκετά γεμάτης εμφάνισης και μιας καταμέτρησης γεμισμάτων τα οποία είχαν στόχευση και ήταν σωστά. Ναι. Από την άλλη πλευρά ο Σάστρε έδειξε και με κάποιες ατομικές ενέργειες και με τον τρόπο τον οποίο συνεργαζόταν στον χώρο και χωρίς την μπάλα με τον Ζίφκοβιτς, ότι γνωρίζει τακτικά να κάνει αυτά τα πράγματα. Ότι το έχει μπροστά. Ναι. Όλα αυτά σε ένα παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος είχε αδύναμα εξτρέμ και στην ατομική προσπάθεια, αλλά και στην κίνηση χωρίς την μπάλα που δεν την είχε καθόλου ΠΑΣ στο παιχνίδι. Όποτε προσπάθησε να την κάνει, ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, μέτρησε 4 κίτρινες κάρτες για να κόψει αντεπίθεση του ΠΑΣ. Είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά ο ΠΑΟΚ επέλεξε το να πάρουν οι παίχτες τις κάρτες για να μην του βγει κάποια κόντρα και από το 50 μέχρι το 65-70 του δευτέρου ημιχρόνου, όταν μετρήθηκαν αυτές οι κάρτες. Το αναφέρω το σημείο αυτό για τα ακραία μπακ, διότι πολλές φορές έχουμε συζητήσει και πολλές φορές μας έχετε στείλει και μηνύματα και το συζητάμε μαζί σας ουσιαστικά, ότι αυτό που λέμε ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου τον έχουμε μάθει με 2 ακραία μπακ που ήταν από τα καλύτερα των τελευταίων 20-25 χρόνων για τον ΠΑΟΚ. Αυτός ο συνδυασμός Μάτος και Βιερίνια που έβαλαν τον πύχη τόσο ψηλά, ναι, που θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να το ξαναδούμε εκεί, αλλά μια κατεύθυνση προς τα εκεί την περιμένουμε να τη δούμε βάσει του τρόπου που δουλεύει ο Λουτσέσκου, που ξέρουμε ότι δουλεύει ο Λουτσέσκου, μια ομάδα και στηρίζεται σε αυτά. Κάποια πράγματα ίσως προλάβουμε να δείξουμε στην επόμενη εκπομπή και πριν το παιχνίδι με τον Ιωνικό, που θα βγουν τα στατιστικά στοιχεία. Για να μπορέσουμε, όπως κάθε φορά λέμε, Νίκο, να διαβάσουμε σωστά τα στατιστικά, να μην παρασυρθούμε από αυτά και να δούμε τι μπορούμε να κρατήσουμε ή στο κάτω-κάτω του γραφής, με βάση τις γνώσεις που έχουμε και τις συνομιλίες που έχουμε με ανθρώπους από προπονητικά team, ποια είναι αυτά τα στατιστικά που κρατάνε και διαβάζουν οι ομάδες. Γιατί εμείς τα βλέπουμε όλα, αλλά οι προπονητές, οι αναλυτές κρατάνε συγκεκριμένα. Σίγουρα υπήρχε ένα σύνολο παιχτών, μια συγκεκριμένη δεκάδα που έδειχνε, ψάχνω τη σωστή λέξη, μπουκωμένη. Έδειχνε κολλημένη. Σαν να είναι ένα αυτοκίνητο μέσα σε μία λάσπη και να μην μπορεί να φύγει. Αλλά όταν φύγει, νιώθει ότι θα πάει καλά. Ναι. Ότι θα πάρει μπροστά και δουλεύει. Ναι. Ότι δεν είναι χαλασμένο ο κινητήρας και είναι στη λάσπη. Αυτό, κάπως έτσι. Ότι του φταίει η λάσπη και όχι ο κινητήρας. Ναι. Νομίζω ότι τα καινούργια πρόσωπα που μπήκαν μέσα έδωσαν έναν αέρα διαφορετικό. Δεν ξέρω αν αυτός ο αέρας ο διαφορετικός αρκεί για να μπει μπροστά ο ΠΑΟΚ, να βάλει μπρος και να φύγει από αυτή τη λάσπη. Πόσο διάρκεια θα έχει. Σίγουρα όμως ο ΠΑΟΚ το Σάββατο δεν κέρδισε μόνο το 3 βαθμούς. Κέρδισε κάποιους παίχτες, κέρδισε και ψυχολογία και νομίζω αυτό που είπες ότι το μάτς αυτό στην Νίκαια είναι το πιο κρίσιμο της σεζόν. Είναι το πιο κρίσιμο, γιατί αν και πάλι τραβήξει χειρόφρενο και λίγο πριν από μια διακοπή που ξέρετε τι σημαίνει το να μπαίνει σε διακοπή με μουρμούρα. Ένα μήνα κιόλας. Επειδή το έχουμε φρέσκο. Και δεν είναι μόνο η μουρμούρα, είναι η ίδια η ομάδα πλέον. Δεν είναι η μουρμούρα, είναι η μουρμούρα μέσα στην ομάδα. Το που ανέφερες. Η μουρμούρα στα αποδυτήρια, η χαμένη αυτοπεποίθηση, η χαμένη ψυχολογία. Το είπες νωρίτερα ότι μπήκαν αρκετά καινούργια πρόσωπα. Αυτό σε μια ομάδα η οποία είναι καλά στα αποδυτήριά της, φέρνει ζωντάνια. Το να μπαίνουν 5 παίκτες οι οποίοι δεν έχουν θέση βασικού να παίζουν, οι 2 από αυτούς να παίζουν για δεύτερο και για τρίτο παιχνίδι και να αρχίσουν να νιώθουν ότι είναι καλά, βάζει αλλά το πίπερο στην προπόνηση. Βέβαια. Ανοίγει ορίζοντας στον προπονητή. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι βολεμένος. Υπάρχουν και καλοί βολεμένοι, έτσι. Εντάξει. Υπάρχουν και στοχευμένα βολεμένοι. Κοίταξε τώρα. Λέμε τώρα ότι ο Λουτσέσκου δεν πιστεύει σε ένα ποδοσφαιριστή. Ωραία. Θεωρητικά. Δεν πιστεύει στο Ράφα Σοάρες. Δεν πιστεύει. Ναι. Και τον βάζει μέσα σε 2 μάτς. Με την ΑΕΚ έχει καλή απόδοση και με τον ΠΑΣ που είναι πολύ καλός. Αρχίζει να πιστεύει και αυτός. Αυτό που λες ότι ανοίγουν οι ορίζοντες του προπονητή. Διότι μπορεί όντως ένας προπονητής, ένα παίκτη να μην τον πιστεύει ή να φοβάται, να μην νιώθει ασφάλεια όταν τον βάλει μέσα. Λέμε το Σάστρε που τον κρέμασε και σε κάποια παιχνίδια. Πλέον, όταν τον χρησιμοποιεί ξανά και αυτός του δίνει αυτά που θέλει ο προπονητής, μετά βέβαια ο προπονητής θα έχει και άλλες επιλογές και θα κοιτάει και τις άλλες επιλογές. Εγώ εκεί θα σημείνω σε αυτό και όχι γιατί δεν τον έβαζες. Okay. Αυτά τα πάμε, τα έχουμε πει 7.000 φορές. Εγώ θα σου πω το άλλο το απλό. Και ξέραμε ότι ο Ράφα είχε το πρόβλημα του τραυματισμού και γι' αυτό δεν το χρησιμοποιούσε έτσι και ότι είχε μείνει πίσω. Θα σου πω το άλλο το απλό. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε συμφωνήσει το ότι φτάσαμε σε ένα σημείο να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από άλλους Νάραϊκ. Ναι. Στο πρώτο παιχνίδι που έλειψε ο Νάραϊκ, δεν μας έλειψε. Να, γιατί έπαιξε ο Κωνσταντέλιας. Δεν μας έλειψε. Ναι. Σωστό. Τα νούμερα λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει 11 γκολ στο πρωτάθλημα. Και από την αναμέτρηση με τον ΠΑΣ έλειπαν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πετύχει τα 7 από αυτά. 4 ο Γερμανός και 3 ο Σλοβαίνος, ο Κούρτης. Γι' αυτό λέω πολλές φορές: παίζουν τα νούμερα, παίζουν το μυαλό. Έτσι. Και ο Γερμανός είχε και 2 assist. Ναι. Για 4 γκολ, 2 assist. Ήταν ο πιο δημιουργικός παίχτης. Υπήρχαν παιχνίδια που λέγαμε: Πόπο, μόνο αυτός υπάρχει. Έτσι. Και χθες έλειπε. Δεν υπήρχε καν ως επιλογή. Όχι, έλειπε. Είναι ότι τον είχαμε στον πάγκο και μήπως έμπαινε κάποια στιγμή. Επίσης είπαμε ότι κάποιοι παίκτες που έχουν ποιότητα και μεγάλα συμβόλαια που από αυτούς που περιμένεις να τραβήξουν την ομάδα τόσο καιρό δεν το κάνουν. Και εμφανίστηκαν χθες ο Σβαμπ, ο οποίος είναι από τους παίκτες που είναι από τους έμπειρους και τους ποιοτικούς, ο Ελ Καντουρί, εμφανίστηκαν κάποια πρόσωπα και ο Ζίφκοβιτς δεν ήταν κακός. Πότε ήταν που συζητούσαμε και το Ζίφκοβιτς ότι έχει περισσότερο νεύρο από ότι θράσος? Νομίζω στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτή τη φορά ήταν μια φορά η οποία είχε θράσος, είχε όρεξη, αλλά δεν έβγαλε εκείνο τον νεύρο. Αντώνη, θεωρώ ότι τον βοήθησε πάρα πολύ ο Σάστρε. Στο παιχνίδι, τον βοήθησε πάρα πολύ ο Σάστρε. Γιατί είχε. Αλλά έπαιξε και δεξιά. Ναι. Παίζει και αυτό ρόλο. Ναι. Ένα ρόλο του παίζει. Σίγουρα. Αλλά μπροστά είχε κάποιον, δεν ήταν μόνος του. Είχε το Σάστρε πάντα, αν δεις, συνέχεια ο Σάστρε ήταν μπροστά, δεν έμενε πίσω. Ο Σάστρε πάτησε περιοχή, συνεργάστηκε πάρα πολλές φορές. Κάποιες φορές δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν, αλλά ήταν εκεί. Ήταν εκεί συνέχεια μαζί του. Και πιστεύω ότι τον βοήθησε στο να μην έχει νεύρα. Γιατί είχε κάποιον εκεί. Ναι. Καταλαβαίνεις. Είχε συμπαραστάτη. Κάτι για τον Κωνσταντέλια θέλω να πω. Και ξέρω ότι μετά από αυτό, στο δουν αυτό το σημείο της ακουπής, θα αφήσουν τα σχόλια. Oh. Το ποτήρι έχει νερό μέχρι τη μέση. Αν είναι κάποιος από αυτούς που το βλέπουν μισοάδιο, θα πούν ότι ο Κωνσταντέλιας εκθέτει τον Λουτσέσκου που τόσο καιρό τον είχε θαμένο. Αν θέλει κάποιος να το δίνει στο γεμάτο, θα πει ότι ο Λουτσέσκου προσπάθησε να παίξει με τα πιο βαριά του χαρτιά και όταν ήρθε η ώρα, και έχοντας συζητήσει και με τον Κωνσταντέλια όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, και του είχε πει ότι θα πάρεις περισσότερο χρόνο συμμετοχής, γιατί αυτό αρχίζεις και δείχνεις ότι το αξίζεις, και το έχει αναφέρει πριν από ένα μήνα ο βοηθός του Λουτσέσκου σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μακεδονία, ότι ο Κωνσταντέλιας μπαίνει την κατάλληλη στιγμή και αυτό που το κοινό λεγόμενο πιάνει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Στο ίδιο σημείο καταλήγουν και οι δύο απόψεις. Απλά το θέμα είναι που ξεκινάς. Το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να κερδίζει, για να μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίζει, δεν θα κατηγορήσει κανείς τον προπονητή πότε έβαλε τον Κωνσταντέλια. Όντως ο προπονητής μπορεί να τον έβαλε στη σωστή στιγμή. Το θέμα μας δεν είναι το πότε τον έβαλε. Το θέμα μας είναι το τι θα γίνει μετά και ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ναι, το θέμα, η συζήτηση αυτή, καλά θα ήταν να μην είναι αυτή που αποσχολεί. Δεν το κάνω για την ίντριγκα. Το κάνω γιατί αυτή η συζήτηση υπάρχει. Μα και εμείς το είπαμε. Ότι το είπαμε στην εκπομπή, ότι λέει ότι γνωρίζαμε εμείς από την προετοιμασία ότι τον υπολογίζουν, ότι το θεωρούν πολύ σημαντικό παίχτη. Βγαίνει μετά από μήνες ο βοηθός του σε συνέντευξή του στη Μακεδονία και λέει ότι είναι σούπερ ταλέντο. Και είχαμε μάθει εμείς, επειδή ξέραμε το σενάριο που του έκανε τη συνέντευξη, ότι του είχε πει πολλά περισσότερα από αυτά που έγραψε για το παιδί. Τα είχε βάλει συνέντευξη στη Μακεδονία, γύρω του Κωνσταντέλια. Ναι. Και παρόλα αυτά δεν παίζει ή δεν έμπαινε ως αλλαγή. Εγώ έχω μία απορία ακόμη, γιατί δεν έμπαινε ως αλλαγή στο 70, και προτιμούσε, ας πούμε, τον Πίσεσβαρ κάποιες φορές ο Λουτσέσκου. Παρόλα αυτά, εδώ που φτάσαμε, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση συνέχεια, γιατί δεν βάζει τον ένα και δεν βάζει τον άλλον. Εγώ γι' αυτό την έκανα, την έκανα μόνος μου, για να σας βάλω μια τελεία, να το κλείσουμε αυτό. Πάντως, με Αντρίγια Ζίφκοβιτς και Νάρη στα πολύ καλά του, σίγουρα δεν είναι εύκολο να βάλεις έναν νεαρό βασικό και να παίζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, όμως, να ξέρεις ότι δεν κολλάω. Θα μπει ο Τέλειας στο 70, θα την κάνει με ένα κοντοσφρό του, θα την κάνει την τρίπλα του, θα κρατήσει την μπάλα, θα βγάλει αυτό το. Νομίζω ότι για τον Κωνσταντέλια υπήρχε πλάνο και σκέψη. Πώς θα γίνει και πώς θα μπει και τι. Και νομίζω ότι εκεί, επειδή υπάρχει ο Νάραϊκ ο Αντρίγια, εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο. Σε άλλες θέσεις ίσως υπάρχουν ερωτηματικά ακόμη, αλλά. Αν το θέμα μας είναι να δούμε αν ήταν λάθος ή αν ήταν σωστό το Λουτσέσκου, μπορούμε να το συζητάμε κάθε ώρα. Δεν υπάρχει νόημα. Προσπαθούμε κάθε φορά, συζητήσεις που κάνουμε εδώ με τον Νίκο, είναι να προσπαθήσουμε αυτό που έχουμε καθιερώσει σλόγγαν, το να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να τα βάλουμε όλα τα δεδομένα σε μια σειρά, έτσι ώστε να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Λουτσέσκου, σε όλη αυτή την πορεία στο ΠΑΟΚ, μας έχει δείξει ότι έχει ένα πλάνο στο μυαλό του, σωστό ή λάθος, πάντα μιλάει το χορτάρι, όσον αφορά το πώς διανέμει τους χρόνους συμμετοχής, τους ρόλους στην ομάδα. Το φτάνει πια με τον Μπίσεσβαρ και ο Λουτσέσκου μέσα το είπε. Από τη στιγμή που πήρε την απόφαση να έχει τον Μπίσεσβαρ στην ομάδα, στο χρονικό σημείο που τον υπέγραψε, το έχω ξαναπεί αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό το χρονικό σημείο που τελικά ανανεώνει ο Μπίσεσβαρ, ήθελε να εξαντλήσει τα περιθώρια Είπα τώρα ότι ήταν λαθασμένη η αναραίωση του εκείνη την περίοδο. Δεν κρεμάστηκε η ομάδα από ένα πράγμα. Ο ΠΑΟΚ κρεμάστηκε σε αρκετά παιχνίδια από σύνολο πραγμάτων, τα οποία ο ΠΑΟΚ προσπαθεί ως σύνολο να τα προσπεράσει. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να γίνει ομάδα του ενός. Όπως πήγαινε να γίνει κάποια στιγμή, και το συζητούσαμε, ομάδα του Νάρη. Να είχαμε 10 Νάρη. Το έχουμε πει. Γιατί κάποια στιγμή αυτό βλέπαμε, αυτό εισπράταμε την ομάδα. Ότι υπάρχει ένας και άλλος πίσω του, κοιτάει ο Νάρη πίσω και δεν βλέπει κανέναν. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να αποκτήσει σύνολο, προσπαθεί να αποκτήσει βάση. Δεν τον βρήκαν και τα αποτελέσματα. Στην αρχή, από την πρώτη μέρα. Να έρθει η μέρα που θα έρχεται παιχνίδι και δεν θα είμαστε σίγουροι για την ενδεκάδα το επόμενο. Δεν σου λέω αν είναι όλες τις θέσεις ανοιχτές. Σε κάποια live έλεγα που ο ΠΑΟΚ δεν έβαζε το δεύτερο γκολ. Έλεγα βάλε ρε ΠΑΟΚ το δεύτερο γκολ να δούμε κανέναν άλλο να παίζει. Δηλαδή να μπορέσει ο προπονητής να βάλει τον Φιλίππε Σοάρη όπως τον έβαλε, για να δει πράγματα από αυτό, για να δει αν μπορεί μετά στο επόμενο μάτς να τον εμπιστευτεί, να βάλει τον ένα, να βάλει τον άλλο. Τώρα γίνανε κάποιες αλλαγές αναγκαστικά γιατί τραυματίστηκαν ποδοσφαιριστές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε σημερινή εκπομπή γιατί μπήκε ο Πίσας και όχι ο Κουαλιάτη. 20 λεπτά να την κάνουμε και live. Σίγουρα κάποια πράγματα είναι πράγματα που μπορεί να τα εξηγήσει μόνο ο προπονητής. Και τα ξέρει μόνο ο προπονητής. Μπορεί να απαντήσει γιατί έπαιξε. Δεν προτίμησε να βάλει το κουβαλιάτα. Γιατί ξαναλέω. Αλλά ξέρει παραπάνω κάποια πράγματα. Τις σκέψεις μας πάντα τις κάνουμε με βάση τα όσα ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε 5, ο προπονητής ξέρει 25. Ο προπονητής ξέρει αν ο προπονητής είναι ψυχολογικά καλά. Έτσι, γιατί η ψυχολογία και το τι έχει στη ζωή του και τι προβλήματα έχει ο κάθε άνθρωπος δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς. Ξέρει σωματικά σε τι φάση είναι. Ξέρει με ποιον τα πάει καλά, με ποιο συμπαίκτη τα πάει καλά, με ποιο συμπαίκτη δεν τα πάει καλά, πώς αντιδράσει σε κάθε σύστημα, σε κάθε σχηματισμό, σε σχέση με κάθε αντίπαλο και. Ο Ντάντας για παράδειγμα. Πριν πεις για τον Ντάντα, θα το πεις. Θέλω όμως να μου πεις αν έχεις ευκαιρία τη δήλωση του Λουτσέσκου. Την έχεις? Ναι, αυτό το κεφάλι. Λοιπόν. Μίλησε ο Λουτσέσκου για τον Αυγούστο ως δεκάρι. Γιατί, τέλος πάντων, η ερώτηση αυτή ότι ο Αυγούστο δεν είναι δεκάρι, αλλά παίζει ως δεκάρι και γιατί κτλ. Και τώρα ότι είδαμε το Σβαμπ και ο Σβαμπ. Τον Ελ Καντουρί και το Σβαμπ μέσα, τέλος πάντων, και είδαμε άλλη μεσαία γραμμή. Η ερώτηση, λοιπόν, όπως είπε ο Νίκος, είχε να κάνει με το. Με ποιο σκεπτικό, όχι μόνο με ποιο σκεπτικό επιλέγει και ο Μάρκ Καντουρί του Ντόγκλας Αυγούστου για την θέση 10, αλλά γιατί δεν έχει γίνει σε άλλα παρόμοια υφής παιχνίδια. Κυρίως εντός έδρας και. Αν εγώ είχα κάνει αυτή την ερώτηση, στο μυαλό μου θα πήγαινε, γιατί το είπα και στην αρχή της μετάδοσης του αγώνα, πριν, όταν μάλλον με το που βγήκαν οι δεκάδες, γιατί δεν έχει γίνει αυτό για παράδειγμα με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Λουτσέσκου είπε ότι εξαρτάται από το παιχνίδι. Αλλά έχω ξαναπεί ότι όταν παίζουμε με τον Ντόγκλας, δεν παίζουμε σε σχηματισμό 4-2-3-1. Παίζουμε 4-3-3 στην επίθεση και 4-4-2 όταν αμυνόμαστε. Είναι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε αυτό το στυλ, θέλουμε να είμαστε συμπαγείς, να πιέζουμε και να είμαστε οργανωμένοι. Σε αυτές τις συνθήκες η χρησιμοποίηση του Ντόγκλας μας δίνει αυτό που θέλουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Φιλίπε Σοάρες. Μερικές φορές χρειαζόμαστε αυτούς τους δύο, μερικές φορές χρειαζόμαστε δεκάρι. Μία υποσημείωση. Επειδή κάποιοι μπορεί. Αυτά δήλωσε ο Λουτσέσκου και ο Αντώνης. Την ώρα που ακούγατε, σας μετέφερα τις γλώσσες του Λουτσέσκου. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι όταν ακούσατε ότι σε αυτές τις συνθήκες η χρησιμοποίηση του Ντόγκλας μας δίνει αυτό που θέλουμε, θα βγει και θα πει τι μας δίνει εσύ Ρασβάν. Δεν υπάρχουν σε μερικά παιχνίδια. Το μας δίνει αυτό που θέλουμε σημαίνει τακτικά. Το ότι αυτό που θέλω να κάνω μπορεί να το υπηρετήσει ο Α παίχτης καλύτερα το Β. Το αν στην πράξη το κάνει είναι θέμα του παίχτη, είναι θέμα του συνόλου της ομάδας, το πόσο τον βοηθάνε. Είναι θέμα το πόσο καλός είναι ο αντίπαλος. Στην όλη ειδικά παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί αν και ο δίπλας σου δεν τραβάει. Εκεί θα λεφτά στον τάδε. Δηλαδή όταν είναι ο Αγκούστο μέσα, επιθετικά πρέπει να βοηθήσουν περισσότερο οι υπόλοιποι. Όταν οι υπόλοιποι δεν τραβάνε, παίρνεται πολύ περισσότερο η παρουσία μη δεκαριού σε αυτό το σχήμα που λέει τώρα ο Λουτσέσκου. Πες για τον Ντάντας, γιατί δύο φορές θέλεις να πεις. Όχι, μου πήγα να πω με έκανε εντύπωση, αλλά το αποσύρω. Με ικανοποίησε ο τρόπος τον οποίο έδειξε ο Ντάντας να προσαρμόζεται, έχοντας δίπλα του και μπροστά του διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Για την ικανότητα στην τακτική αντίληψη και στην αχομοίωση των πραγμάτων που ζητάει ένας προπονητής, ο Razvan Lucescu το είπε για τον Ντάντας από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Γι' αυτό δεν βγαίνει. Έδειξε δηλαδή από το σχήμα, αλλά γύρω κάνει, αλλά από το σχήμα δεν βγαίνει. Πάρα πολύ καλά να καταλαβαίνει το ότι δίπλα μου έχω αυτή τη φορά τον Σβαμπ, όχι τον Κούρτη. Με τον Σβαμπ, επειδή ήταν προγραμματισμένη η αλλαγή, δούλεψα στις προπονήσεις. Κατάλαβα πώς παίζει. Κατάλαβε πώς παίζω. Κινηθήκαμε μαζί στον χώρο. Κινηθήκαμε χωρίς την μπάλα. Κινηθήκαμε με την μπάλα. Καταλάβαμε πότε πρέπει να γυρίσω εγώ, πότε πρέπει να είμαι κοντά στο Σβάμπ, γιατί ο ΠΑΣ θα πιέσει, πότε θα πρέπει να πάρω χώρο για να σπάσω το pressing του ΠΑΣ και να πάρω την μπάλα στο μεσοδιάστημα. Γενικότερα το κέντρο, ειδικά σε αυτό το καλό πρώτο ημίχρονο, δούλεψε εξαιρετικά από δύο παίχτες που δεν είχαν γράψει. Το ζητούσαν όλοι αυτό το δίδυμο. Σβάμπ Ντάντας. Το έχουμε πει 100 φορές. Σβάμπ Ντάντας. Θέλω να δω Σβάμπ Ντάντας. Και μου λες με ποιον άλλο. Και λέω δεν με νοιάζει με ποιον άλλο. Εγώ είμαι. Στο ποιον άλλο. Εντάξει, είναι το Ελ Καντουρί τελικά. Ήταν ο Ελ Καντουρί τελικά που δεν το υπολογίζαμε, να πω την αλήθεια πολύ. Αν και, όπως είπα και στο live, ο Ελ Καντουρί νομίζω ότι είναι αυτό το παίχτης που θέλει ο Λουτσέσκου για αυτή τη θέση. Πιστεύω ότι ο υγιής Ελ Καντουρί, σε οποιοδήποτε σχήμα που είπε τώρα ο... 2 μέσα, 3 έξω, Ελ Καντουρί. Ναι. Ο υγιής Καντουρί, ο Καντουρί που δεν τραυματίζεται, ο Καντουρί που κάνει σερή παιχνίδια, έτσι. Νομίζω ότι σε αυτό το σχήμα, σε αυτά τα δύο διαφορετικά σχήματα που δήλωσε ο Λουτσέσκο ότι άλλον θέλουμε και άλλον... Εκεί νομίζω ότι ο Ελ Καντουρί θα παίζει και στα δύο. Ότι αυτό θα έχει. Δηλαδή δεν θα έβγαινε ο Ελ Καντουρί με τίποτα και θα χρησιμοποιήσει τον Αμπούστο πιο πίσω. Σε παιχνίδια ντέρμπι, σε παιχνίδια που ήθελε αυτό να είναι πιο συμπαγής και τα λοιπά, θα χρησιμοποιήσω τον Αγκούστο πιο πίσω, μαζί με δεν ξέρουμε ποιον. Με τον Ντάντας, με τον Σβά, με τον Κούρτης, δεν το ξέρω αυτό. Ανάλογα το παιχνίδι. Έχω μία απορία σε αυτό που δήλωσε και εσύ μπορείς ίσως να την απαντήσεις. Όταν παίζεις με ομάδες από τον ΠΑΣ, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είσαι τόσο συμπαγής. Χρειάζεσαι ένα παίχτη σαν τον Ελ Καντουρί. Δεν θες δεκάρι, οκ. Okay. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν θες το κλασικό δεκάρι για να σε εξυπηρετήσει τακτικά, όπως λες. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεσαι ένα παίχτη με περισσότερες επιθετικές αρετές, τέλος πάντων. Αυτό. Εάν οποιοδήποτε βρεθεί σε φάση του να μπορεί να δει ξανά το πρώτο ημίχρονο, αν έχει το χρόνο. Ας δει από το ξεκίνημα μέχρι το 25-30 το παιχνίδι και να δει τον τρόπο με τον οποίο κινούνται ο Ελ Καντουρί, ο Ντάντας και ο Σβάμπ όταν δεν έχει ο ΠΑΟΚ την μπάλα και όταν δεν έχουν ειδικά εκείνη την μπάλα. Ναι, φοβάμαι, είναι τρομερό. Ο τρόπος τον οποίο κινήθηκαν στον χώρο, ο τρόπος τον οποίο πήραν θέσεις για να βοηθήσουν την ομάδα και να πιέσει σωστά, αλλά και να είναι σε σωστή θέση για να πάρουν την μπάλα, είναι ο τρόπος τον οποίο εξεδετερώθηκε ο ΠΑΣ, που ο ΠΑΣ στο ξεκίνημα πήγε να πιέσει λίγο ψηλά, αλλά όχι πάρα πολύ, όχι aggressive που λέμε, όχι με τα μπουνιά, όχι πώς το κάνει η ΑΕΚ. Πήγε να πιέσει περισσότερο ψηλά για να είναι ψηλά στον χώρο. Αυτό το αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ με την σωστή κίνηση χωρίς την μπάλα και φυσικά αυτά ήταν τα δεδομένα του παιχνιδιού, το μάτς το 10 δεν ήταν απλά 1-0. Ήτανε 2-0. Και εκεί πλέον ο ΠΑΣ άρχισε να σκέφτεται ότι πρέπει λίγο να γυρίσω για να μην μου φύγει το μάτς, να το πάω στην χειρότερη, στην καλύτερη με το 2-0 στο ημίχρονο και να δω πώς θα πω. Που εκεί ο ΠΑΣ κουτσά στραβά με τις χαμένες ευκαιρίες του Κωνσταντέλια, του Ολιβέιρα, το πήγε το μάτς στο 2-0, μπήκε με τα πόνια στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είχε καθόλου αποτελεσματικότητα, είχε όρεξη. Έβγαλε πράγματα στην πλάτη του ΠΑΟΚ, αλλά όλα ήταν μισοτελειωμένα ή χωρίς να... Γιατί αν είχε έναν γκολ ο ΠΑΣ, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Το ΠΑΟΚ. Θα μπορεί να μην λέγαμε αυτά που λέγαμε. Και εκεί έρχεται η στιγμή που στην υποσημείωση του ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννινα μπαίνει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πήρε παιχνίδι και από τον τερματοφύλακα του. Ναι. Από την απόκριση του Κοτάρχη σε εκείνο το χαμηλό, που ο Κοτάρχη μας έχει δείξει ότι έχει εξαιρετικά τα ανακλειστικά, και ενώ έχει κάνει 1,5 βήμα από το αριστερό δοκάρι και προς το κέντρο της εστίας, στα διαγώνια, βάζει το χέρι, κόβει. Είναι φοβερή άποψη. Και το λέμε αυτό διότι επειδή τον φετινό ΠΑΟΚ και γενικότερα τον ΠΑΟΚ, αλλά δει το φετινό, τον ξέρουμε, την ψυχολογία του, ότι τώρα ο Νίκος θα γελάσει, ότι αν έμπαινε εκείνο τον γκολ, ο ΠΑΟΚ δεν θα είχε ζούλα. Δεν θα είχε ζούλα. Για αυτό τον έβαλα 10 το Κοτάρσκι και όλοι από κάτω λένε και 10 ρε φίλε, 10. Γιατί αυτή η απόκρουση με έβγαλε εμένα... Το όχθα κουμπότα πιο δυνατά από τα κεραυνίδια που πέφτανε. Εννοείται, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και ένα τερματοφύλακας για να πάρει καλό βαθμό δεν χρειάζεται να κάνει 40 αποκρούσεις. Να κάνει τη μία. Και ειδικά σε ένα μάτς που δεν κουνιέται, δηλαδή εκεί μπορεί να μείνεις και σε γρήγορση. Είσαι... Αλλιώς να δέχεσαι συνέχεια επιθέσεις, αλλιώς ξαφνικά να γίνει μία. Και ήταν πολύ δύσκολη. Αν ένας τερματοφύλακας κάνει 10-12 αποκρούσεις, μπορεί να πάρει 10, αλλά η υπόλοιπη άμυνα θα πάρει κανένα 3-2 γιατί. Ναι. Για να τελειώσουμε τον Αγκούστο. Είναι πολύ πιθανό ο Λουτσέσκου να χρησιμοποιεί να επιμένει στον Αγκούστο τόσο πολύ, γιατί ζητάει κάποια πράγματα τακτικά τα οποία μπορεί να τον εξυπηρετήσει. Να εξυπηρετήσει ο Αγκούστο. Και να τον έχει κρεμάσει, τον έχουν κρεμάσει οι υπόλοιποι. Δηλαδή πράγματα που εγώ που τα είδα από το Σβαμπ δεν τα έχω δει από τον Κούρτιτς. Και όταν έχεις τον Αγκούστο εκεί και υπάρχει και ο Κούρτιτς ο οποίος δεν τα κάνει ούτε αυτός, μετά το κέντρο κολλάει, δεν δίνει τίποτα. Υπάρχει ένας Ντάντας. Περιμένεις από τον Ντάντας. Ενώ... στο μάτς με τον ΠΑΣ, ανεξάρτητα αν αυτό είναι μια προσωρινή εικόνα, επιμένω. Μπορεί δηλαδή την άλλη εβδομάδα ή την Πέμπτη να παίξουν οι ίδιοι και να μην. Δεν είναι ούτε μισή χαρά, η ευθύνη πολύ. Ναι. Όχι χαρά, πάντως, το Σάββατο έδειξε το κέντρο να έχει κινητικότητα, έμπνευση, ζωντάνια, να πατάει περιοχή. Να έχει εναλλακτικές. Ναι. Δεν ξαφνικά θαύτηκε ο Ντόγκλας και ο Κούρτης. Εγώ πιστεύω αυτό που δήλωσε ο Λουτσέσκου. Δεν λέω ότι δεν το πιστεύω και δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Ωστόσο, εφόσον η ομάδα εδώ και καιρό δεν έπαιρνε τα αποτέλεσμα που ήθελε, ίσως θα έπρεπε να το τολμήσει νωρίτερα και όχι να περίμενε να γίνει αναγκαστικά αυτό. Γιατί δεν μιλάμε εδώ τώρα για μια μεσαία γραμμή, δεν μιλάμε για ένα παίχτη, το Σβαμπ, που είναι ένας πιτσιρικάς. Όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, όπως είναι ο Τσαούσης, όπως είναι ο Κουλιεράκης. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος ξέρεις τι μπορεί να σου δώσει. Ίσως έπρεπε να παίξει περισσότερο. Δεν λέω να γίνει ξαφνικά ο βασικός αντικατάστατος. Σε κάποια παιχνίδια, ας πούμε, που ο ΠΑΟΚ είχε κολλήσει, να έπρεπε να μπει νωρίτερα, σε κάποια να ξεκινήσει βασικός. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το είδε πώς λειτουργήσε. Θα θέλει και αυτός, όπως και εμείς, πιστεύω, να το ξαναδεί. Δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Επειδή το ξέρουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει το ίδιο σχήμα. Επειδή το ξέρουμε τον Ελ Καντουρί. Εκεί είναι θέμα. Αυτό το θέμα όντως προβληματίζει τον Ρασβάν. Αλλάζουν τα πάντα αν ο Ελ Καντουρί δεν μπορεί. Εκτός έδρας με τον Ιωνικό. Εγώ τον Ελ Καντουρί θα βάζα. Εγώ δεν θα άλλαζα τίποτα από την 11η τώρα αυτή. Καλά, θα δούμε και τι μπορεί να αλλάξει. Αριστερό μπακ δεν μπορεί να αλλάξει, δεξί μπακ δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν έχει, τίποτα δεν θα αλλάξει. Ο Κούρτης επιστρέφει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Ναι. Επιστρέφει ο Κούρτης. Δεν θα τον έβαζα από τώρα τον Κούρτης. Τον Αγκούστο. Όχι, ούτε τον Αγκούστο. Δεν θα το χαλούσε το κέντρο. Όχι, τώρα θα παίζα έτσι και θα βλέπα τι γίνεται. Και θα δει, άμα θα μου δώσουν ξανά αυτά τα πράγματα που έδωσε με τον ΠΑ. Δεν παίζει καταρχήν με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Άρα εκτός έδρας να πει ότι θέλει τον Αγκούστο να μαρκάρει, να κάνει. Παίζει με τον Ιωνικό και καλή ομάδα Ιωνικός, αλλά εκεί είναι. Πρέπει να μπει έτσι, δραστήριο, να κάνεις το κάτι, να δείξεις την ποιότητα. Και τώρα, άμα θες να συγκρίνουμε τον Ελ Καντουρί με τον Αγκούστο, στο βιογραφικό του, στην ποιότητά του, στο τέτοιο. Ο Αγκούστο εδώ έκανε καριέρα. Δεν υπήρχε πουθενά. Εδώ μεγάλωσε. Τον ΠΑΟΚ μεγάλωσε ποδοσφαιρικά. Δεν συγκρίνονται. Βέβαια, αυτό ότι είναι επιρρεπής και τα λοιπά και μπορεί να τον κρεμάσει, να μπει μέσα να παίξει 25 λεπτά και να τον κρεμάσει. Αυτό είναι ένα θέμα τέτοιο. Όσο για το Κούρτης, μετά από τέτοια απόδοση του Σβάμπ, Βγαίνει MVP, τον βγάζει να βάλει τον Κούρτιτς. Όχι, αλλά τον. Ποιον? Σκέφτεσαι την διαχείριση των δύο τελευταίων αγώνων. Ότι έχει Πέμπτη τον Ιωνικό και Κυριακή τον Βόλο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Στη διαχείριση στο rotation εκεί πρέπει να το κάνεις. Αλλά νομίζω ότι. Ο Βόλος με ομάδα με τρεξίματα, ο Βόλος ομάδα ύπουλη αγωνιστικά. Εντάξει, δηλαδή, το Κυριακή πολύ... Πέμπτη δεν είναι πρόβλημα. Το επόμενο, το Σάββατο Πέμπτη δεν είναι πρόβλημα. Το Σάββατο Πέμπτη δεν είναι πρόβλημα. Το Πέμπτη Κυριακή. Στο Πέμπτη Κυριακή θα κάνεις αλλαγή. Θα κάνεις. Γι' αυτό χτίστηκε αυτή η ομάδα. Υποτίθεται ότι χτίστηκε για αυτό. Ναι, αυτό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω και από αυτά που ξέρουμε από τον Λουτσέσκου ότι δεν θα κάνει. Ότι θα πάει έτσι για να τους δείξει κιόλας ότι τους πιστεύει και ότι όντως δεν έχει κανένα προσωπικό με τον Σβαμπ. Και μετά από μια τέτοια εμφάνιση του Σβάμπ δεν νομίζω να αλλάξει κάτι και να τον πάει να αλλάξει την Κυριακή κάτι. Εκτός αν τους μιλήσει και επειδή θέλει κάτι διαφορετικό, επειδή είναι στη νίκη το παιχνίδι και το πάει αλλιώς. Δηλαδή το πάει Πέμπτη Κούρτη Τσαγκούστο, Κυριακή Σβάμπ, τι να πω. Θα είναι καλό ο Ελ Καντουρί μέχρι την άλλη Κυριακή. Δεν έχουμε τίποτα με τον Ελ Καντουρί. Απλά η συζήτηση γίνεται. Εγώ θεωρώ τον Ελ Καντουρί το πιο ποιοτικό παίκτη του ΠΑΟΚ στα τελευταία χρόνια. Λόγω της αναξιοπιστίας που έχει δείξει όσον αφορά την αγωνιστική συνέπεια σε επίπεδο παρουσίας. Όχι εικόνας, παρουσίας. Αυτό είναι το θέμα. Στα εξτρέμ δεν μπορεί να κάνει κάτι αλλαγή. Δεν άρα είναι εκτός. Στην επίθεση τι θα κάνει. Στο σεντερφόρ. Ναι. Εγώ για την Ολιβέιρα έχω αυτή τη στιγμή να δηλώσω κάτι που το έχω πει λίγο πιο. Και σε κάθε κουμπί αυτό λες. Λίγο πιο μαζεμένα το έχω πει. Ο Νέλσον Ολιβέιρα είναι το παράδειγμα που θα θέλουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που προέρχονται από δύσκολο τραυματισμό να ζήσουν. Να εξηγήσουν. Να μην ζήσουν. Να ζήσουν. Γι' αυτό λέω να το εξηγήσω. Να. Όλοι λέμε θεωρητικά ότι όταν τραυματίζεται ένας παίκτης και έχει ένα σοβαρό τραυματισμό, όπως να χρειάζεται επέμβαση για αποκατάσταση ρήξης χιαστού, να είναι σε μια ομάδα η οποία να το στηρίξει. Την στήριξη που είχε ο Ολιβέιρα ως ποδοσφαιριστής που έχει ακόμα ο Ολιβέιρα, ως ποδοσφαιριστής που προέρχεται από σεζόν σχεδόν καινή λόγω ρήξης χιαστού την επόμενη χρονιά, την είχαν λίγοι ποδοσφαιριστές στην καριέρα τους. Έγινε αποστήριξη και από μη ικανότητες να αποκτήσεις έναν σεντερφόρ με τα ίδια οικονομικά δεδομένα. Γιατί αν έδινε το πράσινο φως ο μεγαλομέτωπος... Εγώ το αποτέλεσμα πρέπει. Ναι, οκ. Okay. Επειδή θεωρητικά θα σου δώσω θεωρητική απάντηση, όπως πάντα. Σωστά. Αλλά επί του πρακτέου, όσο και αν αυτό κρέμασε τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Ολιβέιρα δεν έδωσε τα πράγματα που θα ήθελε πρώτα ο ίδιος και η ομάδα του, ξαναλέω ότι την στήριξη που είχε ο Ολιβέιρα μακάρι να την έχει κάθε άτυχος ποδοσφαιριστής. Με Ολιβέιρα θα παίξει. Το λούκι του... με τον Ιωνικό. Όχι, θα βάλει τον Πράγτον. Εμένα μου ταιριάζει πιο πολύ ο Πράγτον στον... Ναι. Εγώ με την εικόνα του Ολιβέιρα θέλω να δω οποιοδήποτε εκτός τον Ολιβέιρα βασικά. Δηλαδή και τον Κορδετζιάννη. Πώς πέρυσι πήγε με τον Μαμόνι τον Σβιντέρσκι που έκανε το 0-1, αλλά μετά ο ΠΑΟΚ όχι θάλασσα έπιε. Άστα, μην με το θυμίζει. Γι' αυτό λέω ότι έτσι πως έχουν δει τα πράγματα, έρχεται η Κέντα που δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το παιχνίδι νίκη με τον Ιωνικό είναι crash test σεζόν. Είναι και κράστε για μας, να αντέξουμε να βγάλουμε το μήνα που δεν θα παίζει ο ΠΑΟΚ. Γιατί αν έχεις κάνει 3-3, παλάζει λίγο ψυχολογία και του κόσμου. Το 2-2 και μετά θα πηγαίνεις για καφέ και θα έχεις να πεις κάτι. Ρε. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό, να πας για καφέ και να μην έχεις να συζητήσεις και να ψάχνεις να βρεις θέμα συζήτησης. Αν δεν γίνει το 3-3, τι θα πει, θα πει για το ΠΑΟΚ, τι να πει. Θα αναλύουμε από πριν. Ελληνικό καφέ θα πει, σαν κηδεία. Θα αναλύουμε 20 μέρες πριν το Ουρουγουάι Γκάνα, το τι θα γίνει. Να σου πω ότι και αν την αλήθεια μπορεί να φτάσει στους 8. Θα κάνουμε ότι μας ενδιαφέρει. Είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία, για τα πάντα. Να επιστρέψει η ομάδα, να κάνει ένα restart. Εγώ έτσι το βλέπω. Σαν ένα νέο ξεκίνημα. Νέοι ποδοσφαιριστές, στην δεκάδα. Ναι. Να κάνει το 4-3 και από εκεί που όλοι λέγανε ότι θέλουμε κολλήρια. Να λένε πω ότι πάθαμε τώρα που ξεκινήσει το ΠΑΟΚ στα μάτια. Εντάξει, αυτό θα το πούμε σίγουρα. Δηλαδή, ΠΑΟΚ και άκρα ήταν μια σχέση πολύ δεμένη. Σίγουρα, αν γίνει το 3-3, πιστεύω και εμείς θα το πούμε ότι τώρα η διακοπή μπορεί και να μην κάνει και τόσο καλό. Τώρα που ξεκίνησε. Ναι. Άμα κάνει το 3-3 και δείξει. Βέβαια, εντάξει. Το κουμπί γυρίζει, το πιφτέκι γυρίζει. Δεν μπορεί να πει ότι γυρίσει το κουμπί τώρα να κάνει 3-3, γιατί μετά με το που γυρίζουμε από το Μουντιάλ έχονται τρία εκτός έδρας παιχνίδια στα 4. Αγρίνιο, Περιστέρι, ΠΑΟΚ Άρης με Αρχιμηνιά και Αρχιμηνιά. Ναι. Έτσι. Έρχονται δύσκολο πρόγραμμα που ήταν εύκολο στην αρχή και βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Τα πήρε έτσι όπως τα πήρε. Αλλά ας μην πάμε μέχρι εκεί τώρα. Πήγαμε πολύ. Να πούμε εμείς ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το ρολόι. Θα το κληρώσουμε τον νικητή. Δεν διαγωνίζεται σε κάτι. Συγγνώμη, κλήρωση. Ναι. Όσοι κάνουν subscribe και όσοι έχουν κάνει ήδη, αλλά και όσοι βρίσκονται στην κοινότητά μας στο Pop Today, αλλά στο Viper. Όσοι έχετε Viper μπορείτε να μας βρείτε εκεί. Αλλά και όσοι πρέπει απαραίτητα να έχετε κάνει subscribe και στο κανάλι που μας προσφέρει αυτό το smartwatch. Το Couple Unboxing. Ακριβώς. Λεπτομέρειες υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο και γι' αυτό και για την κλήρωση που θα γίνει την επόμενη και ανάμεσα στα παιχνίδια με τον Ιωνικό και τον Βόλο, την τρίτη δώρο επιταγή από τον Σοφό των 25 ευρώ, για να πάμε με τον Βόλο μετά στην επόμενη εβδομάδα στην τέταρτη. Και εκεί μετά έχουμε το να δει τη σούγου για μετά. Γιατί θα έχουμε συνέχεια. Δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι που. Ναι, θα. Του καλομάθαμε. Εννοείται. Μέσα στο Νοέμβριο ελπίζουμε να έχουμε αλλάξει κι εμείς, όπως άλλαξε το ΠΑΟΚ. Προς το καλύτερο. Ετοιμάζουμε πράγματα που πιστεύω μέχρι εκεί κοντά στο Μουντιάλ να τα δείτε. Σε ό,τι αφορά την. Σε ό,τι αφορά την εικόνα και τα λοιπά, τεχνικά θέματα που έχουμε, δηλαδή να τα βελτιώσουμε και να πάμε και σε ένα νέο χώρο. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε μέχρι τότε. Και... Το χέρι μας είναι. Ναι, όχι στα πόδια μας, τα πόδια είναι των παιχνών. Και εμάς είναι στο χέρι μας. Αυτό το λέω. Και νομίζω... και επίσης να πούμε ότι την Πέμπτη... Τι φλασιά. Ναι, γιατί ήθελα να το πω. Την Πέμπτη... Θα είμαστε εδώ, κατά πάσα πιθανότητα, αν όλα πάνε καλά και λύσουμε κάποια τεχνικά θέματα, την Πέμπτη στο live, στο Ιωνικός ΠΑΟΚ. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αναμέτρηση από εδώ, από το χώρο εδώ που μας έχετε συνηθίσει. Θα το δούμε μαζί, θα κάνουμε... Περιγραφή, σχόλιο, live chat, όλα αυτά. Όλα να είμαστε και να κερδίζουμε και να κάνουμε και λίγο χαβαλέ, όπως κάναμε το Σάββατο. Μην είμαστε πάλι με τα μούτρα κάτω. Εδώ κολλάει το άντε να δούμε.